Θα δούμε το δεύτερο βραδείο, σε ποιο γυμνάσιο θα πάει. Έχουμε αγωνία. Στο γυμνάσιο Σταυρού. Ωραίος ενθουσιασμός. Σταματήστε το cyberbullying με την κυρία Σωτηρούλα Αργυρίδου, υπεύθυνη εκπαιδευτικό, και τους μαθητές Ιωνέσα Αντελίσσα Φίλιπ, Νεκτάριο Σωτηριάδη και Άντρα Γεωργιάδου. Να δούμε το βιντεάκι. Συγχαρητήρια. Πού είναι η εκπαιδευτική σας? Συγχαρητήρια. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο μήνυμα με τους υπόλοιπους? Ευχαριστούμε πολύ. Έλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ήταν μια συλλογική δουλειά
και ότι οργιαστήκαμε ομαδικά. Όλα τα μέλη της ομάδας μας βοήθησαν σε όλους τους τομείς. Και εντάξει, περάσαμε ωραία. Το περισσότερο που μάθαμε είναι πώς να εργαζόμαστε ομαδικά και οι συμβουλές που πήραμε για την ασφαλεία στο διαδίκτυο. Και όλη η διαδικασία μας έδωσε πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Τη Στυλιάν, αν δεν τη ρωτήσαμε, θέλω να μοιραστεί κάποιο μήνυμα μαζί μας. Πού είσαι, Στυλιάν? Δεν σε βλέπω. Θέλεις να μοιραστείς κάτι μαζί με τους υπόλοιπους? Πιστεύω ότι αξίζει να σημειωθεί ότι το διαδίκτυο ελοχεύει πολλούς κινδύνους, έτσι και εμείς σαν χρήστες πρέπει να κρατάμε τα καλά και τα ωφέλιμα από αυτό. Δεν λέμε ότι το διαδίκτυο είναι κάτι το κακό, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη κατηγορία, που είναι ηλίκια και τεχνικές σχολές, και να δούμε πού έχει πάει το ένα από τα δύο βραβεία. Λύκειο Κοκκινοχωρίο Φώτη Πίτσα, τίτλος «Παίζουμε διαδικτυακά», υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Στάλα Παπαϊωάννου. Οι μαθητές που εκπροσωπούνται εδώ είναι ο Στέλιος Παναγή, η Ελευθερία Τσούκα και ο Πιέρος Κυριάκου. Τύρα, για να δούμε το βιντεάκι σας. Το ίντερνετ έχει καλά, μα πρέπει να προσέχεις. Έλα να σου μάθουμε τους τρόπους και τα πρέπει, τους τρόπους και τα πρέπει. Το ίντερνετ είναι χρήσιμο για όλες τις δουλειές του, μα θέλει να έχεις προσοχή με φάεις τι κέλες του. Στο ίντερνετ μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες, μα είναι πάντα αλήθινες, έχουν ψευτολογίες. Μπορείς στο ίντερνετ μαζί με φίλους να συντύσεις, μα πάντα να έχεις προσοχή με ξένους με μιλήσεις. Μαθαίνεις πράγματα πολλά και κάνεις τις ζουγές σου, άκους τραούθκια και θωρείς τις φεβορίτσιρες σου. Αν κάνουμε το πα μαζί, σίγουρα μπορούμε, to create a better ίντερνετ χωρίς να αποσταθούμε. Απλά έχουμε προσοχή στο ίντερνετ σαν μπούμε, και εις τους άγνωστους ποτέ στοιχεία εδίουμε. Στο ίντερνετ εβάλουμε ποτέ φωτογραφίες, γιατί ο κόσμος εν κακός γεμάτος υπουλίες. Ποτέ μας εν ξέρουμε που εν να καταλήξουν, μπορεί κάποιοι κακόβουλοι σε άλλους να τες δείξουν. Σαν μπαίνουμε στο ίντερνετ έχουμε το νου μας, αν δούμε κάτι υποπτό λαλούμε το στους δικούς μας. Μιλούμε με φίλους και γνωστούς στην Κύπρο και στα πέρα, αλλά και με τους συγγενείς που πιάσεις τα ξένα. Άμα τους πεθυμίσουμε το Skype λειτουργούμε, θόρουμε και τη φάτσα μου στην ώρα που μιλούμε. Κιωρώνουμε λοαρκασμούς χωρίς να αποσταθούμε, γοράζουμε πράγματα πολλά και πόσο ελαχτούμε. Ακόμα και στη μάθηση το ίντερνετ εν πρώτο, καθηγητές και μαθητές δουλεύκουν δίχως σκοπό. Μα πρέπει που το ίντερνετ πράγματα μαμιάμε, να γράφουμε που τα βράμε, μαφίες να μεν κάνουμε μπροστά θέν να πάμε. Αν κάνουμε εντε το σωστό, νουλά καλά είναι να σάσουν και πλέον ούλοι ανενιάσαν μπορούν να σερφάρουν. Ό,τι που το χέρι μας εκάμαμε θαρούμε, μα πρέπει όλοι οι φορείς να ενδιαφερτούνε. Το κράτος και οι πάροχοι πρέπει να πασχίσουν κι ό,τι θαρούν πως εν καλό να πραγματοποιήσουν. Κι ό,τι θαρούν πως εν καλό να πραγματοποιήσουν. Ναι,
Να παρακαλέσω τον κύριο Μπανίκο Βριονίδη, εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τεχνικής και Επαγγελματικής. Πού είναι το μικρόφωνο? Θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί με τους υπόλοιπους εδώ? Σίγουρα αυτό μου μένει πάντα από τέτοιους διαγωνισμούς είναι η εμπειρία. Και η εμπειρία που ζήσαμε φτιάχνοντας το βίντεο ήταν πάρα πολύ καλή. Μπήκαμε ήδη στη διαδικασία της έρευνας για να φτιάξουμε αυτό το βίντεο και υποφεληθήκαμε και οι δύο, μόνο αυτοί που παρακολούθησαν το βίντεο. Όσο για να αφορά για το θέμα που δώσαμε στο βίντεο μας, θέλαμε να δώσουμε την κυπριακή διάσταση στο θέμα του διαγωνισμού. Έτσι, συνδυάσαμε την πλούσια κυπριακή παράδοση με την τεχνολογία και φτιάξαμε αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Μάλιστα, μια επιτυχία από ό,τι φαίνεται. Μας πεις κάτι για εσύ? Ευχαριστούμε πολύ. Και από ό,τι ακούσαμε, είχαμε και ειδικό σύμβουλο για τα τσάτσιστα. Δεν είναι? Ωραία, ευχαριστούμε.